Βάλεις τώρα σε μια σειρά να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε. Γιατί ο Ερντογάν είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες, επιχείρησε να βρεθεί, να κάνει σημαντικές επαφές και με τον Αμερικανό πρόεδρο πρώτο, φυσικά τον Τζο Μπάιντεν. Ωστόσο, φαίνεται ότι μέχρι στιγμής δεν του βγαίνει, Μανώλη. Ισχύει αυτό, Μανώλη, που δεν έχει κάνει σημαντικές επαφές. Τι γίνεται τώρα? Μέχρι στιγμής, με τον Μπόρις Τζόνσον έχει κάνει, με τον Βρετανό Πρωθυπουργό. Έχει και άλλες επαφές με κάποιους ηγέτες άλλων χωρών, αλλά μια σημαντική συνάντηση που είχε προαναγγείλει με τον Κυριάκο Μητσοτάκη μέχρι στιγμής, ο ίδιος την προαναγγείλει, δεν την είπα εγώ, στο αεροδρόμιο όταν έφευγε. Με ελληνικό αίτημα, όπως έλεγε. Συναντηθεί. Μετά από ελληνικό αίτημα. Με το ελληνικό αίτημα, με τον Μητσοτάκη, με τον κύριο Μητσοτάκη, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει αυτή η συνάντηση και νομίζω, δεν ξέρω αν αλλάξει κάτι πραγματικά. Πόσες ώρες έχουμε τώρα κανονικά μπροστά μας? Θα τη συζητάμε αύριο. 6 ώρα Νέα Υόρκη, ξέρω εγώ, σε λίγη ώρα, δηλαδή σε λίγες ώρες ο Τούρκος Πρόεδρος σε 4-5 ώρες πρέπει να φεύγει. Εγώ αυτό γνωρίζω. Άρα στενεύουν τα περιθώρια. Φαντάζομαι, μπερδεύομαι τα Τετάρτη. Όχι, ακόμα έχουμε, με συγχωρείτε, ακόμα έχουμε. Μην μπερδεύομαι. Μέχρι αύριο θα περιμένουμε. Μπορεί αύριο να πούμε διαφορετικά πράγματα. Αλλά επίσης πρέπει να πω το εξής, ότι έχουμε και για τον Biden που λέτε. Πράγματι επιδιώχθηκε μια τέτοια συνάντηση. Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί. Μπορεί να γίνει κάτι στο όρθιο, αυτό θα το στο δούμε. Πόδι, ναι. Δεν αποκλείουμε τίποτα. Ξαφνικά όμως ανακοινώθηκε από την Μόσχα, η Μόσχα που λέει τι καλά που έγινε η Σοφία Τζαμί, η Μόσχα ότι 29 Σεπτεμβρίου θα πάει ο Ερντογάν να συναντηθεί με τον Βλαδίμιρο Πούτιν. Αυτό ανακοινώθηκε. Έχει σημασία νομίζω όταν ο Ερντογάν είναι στις ΗΠΑ να ανακοινώνεται κάτι τέτοιο. Και παρά τις διαφορές, Μανώλη, γιατί μπήκε ξανά το θέμα της Κριμαίας, που εκεί έχουν τελείως διαφορετική ακριβώς αντίληψη, έτσι. Αλλά δεν έχει καμία σημασία αυτό. Δεν έχει σημασία, χτίζει τον πυρηνικό σταθμό, δίνει τους S-400, τον στηρίζει στην Αγία Σοφιά, τι άλλο να κάνει ο Βλαδίμηρος. Λοιπόν, από εκεί πέρα, έχουμε όμως τον Τούρκο Πρόεδρο στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Βλέπουμε και εικόνες από την ομιλία του, αναφέρθηκε στην Ελλάδα. Ακριβώς. Στην Ελλάδα, βεβαίως, είπε καταρχάς, μας προκάλεσε εντύπωση, είχε χαμηλώσει τόνους. Σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, θυμάμαι τον Ερντογάν με τους χάρτες του Ισραήλ, με το Ισραήλ, με την Παλαιστίνη. Έδειχνε χάρτες κάποτε. Εκεί. Και έλεγε, μίλησε για εισβολή ακριβώς. Mm-hmm. Όμως φέτος μίλησε για διάλογο, ότι χρειάζεται ένας διάλογος, πρώτα απ' όλα είπε, συγγνώμη, για την Ανατολική Μεσόγειο. Mm-hmm. Είπε ότι χρειάζεται διάλογος, ότι πρέπει οι χώρες να μην αγνοούν την ύπαρξη της Τουρκίας που έχει τη μεγαλύτερη ακτογραμμή και έτσι να γίνει ο διάλογος. Δηλαδή έχουμε δικαιώματα εκεί πολύ μεγάλα. Και επίσης μίλησε για διμερή διάλογο στο Αιγαίο. Δηλαδή ότι πρέπει να γίνει διάλογος με την Ελλάδα, εννοεί. Στο πλαίσιο της καλής γειτονίας. Για τα προβλήματα στο Αιγαίο. Ναι. Γιατί υπάρχει μία άποψη, γιατί η ελληνική που λέει ότι υπάρχει ένα πρόβλημα, είναι το ζήτημα της υπαλλοκρηπίδας. Ο Τούρκος Πρόεδρος μίλησε για προβλήματα στο Αιγαίο. Αν θέλετε να δούμε αυτή τη δήλωση. Βεβαίως. Sükunet ortamının devamı ortak çıkarımızdır. Deniz yetki alanlarının paylaşımına ilişkin sorunların uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde çözülmesini temenni ediyoruz. Bunun için öncelikle Doğu Akdeniz'de en uzun kıyıya sahip Türkiye'yi bölgede yok sayan anlayıştan vazgeçilmesi şarttır. Diyalog ve işbirliği için bölgedeki tüm aktörlerin yer alacağı Doğu Akdeniz Konferansı düzenlenmesi bu öneri hala masadadır. Benzer şekilde Ege Denizi'ndeki sorunların da yine ikili diyalogla çözülmesi gerektiğine inanıyoruz.